Σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού είναι για μια ακόμη φορά οι υγειονομικές αρχές. Με το χάρτη της χώρας να κοκκινίζει και νέα μέτρα να είναι πρώτων πυλών για Αχαΐα και Εύβοια. Να σπάσουμε αλυσίδες μετάδοσης που προκύπτουν από την εργασία, από τα σχολεία κτλ. Αυτή τη στιγμή. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι τα δεδομένα δεν, αν θέλετε, σπρώχνουν σε αυτό με την έννοια του να κλείσεις συνολικά, αλλά θα μπορούσε να είναι μια πολύ ας το πούμε ασφαλής λύση για το μέλλον. Η περιοχή μας, η Αχαΐα, ο Δήμος Ερημάν που είναι γειτνιάζει με το αστικό κέντρο της Πάτρας, έχουν παρουσιαστεί κρούσματα, λίγα ευτυχώς σε μαθητές, αλλά έχουν δημιουργηθεί πολλά προβλήματα στην εκπαιδευτική διαδικασία. Τα νοσοκομεία στην Αττική πιέζονται και αυτή την ώρα. Μόλις 58 κλίνες μεθ για κορονοϊό είναι κενές, με την πληρότητα να φτάνει στο 78%. Τα περιθώρια στην Αττική είναι πολύ, πολύ μικρά. Είμαστε στο μείον 17% από το σημείο 0, από το 100%. Άρα εδώ πραγματικά υπάρχει ένα ζήτημα. Νομίζω ότι. Λοιπόν, άρα οι 2,5 εβδομάδες φτάνουν για να έχουμε πολύ θετικά αποτελέσματα. Μια εβδομάδα παραπάνω, γιατί καταλαβαίνω ότι αυτή είναι η συζήτηση που γίνεται, θα μπορούσε να οδηγήσει και αυτή σε πολύ θετικότερα αποτελέσματα. Δύσκολος ο γρίφος για τη Θεσσαλονίκη, που υπάρχει αύξηση κρουσμάτων, αλλά όχι εκθετική προς το παρόν, με τους ανθρώπους της πρώτης γραμμής να ζητούν μέτρα εδώ και τώρα. Μια εκθετική αύξηση των κρουσμάτων, άμα συμβεί, η κατάρρευση του συστήματος υγείας θα είναι ταχύτερη από του Νοεμβρίου. Όσο πιο έγκαιρα και όσο πιο σωστά επέμβουμε, τόσο μικρότερη θα είναι η ζημιά. Ο εκρηκτικός συνδυασμός της αύξησης των κρουσμάτων με τα μεταλλαγμένα στελέχη που κυκλοφορούν στην κοινότητα δημιουργεί έντονη ανησυχία. Την ίδια ώρα η επιχείρηση Ελευθερία προχωρά και μέχρι το Σάββατο μισό εκατομμύριο δόσεις θα έχουν χορηγηθεί. Αυτές οι αντιδράσεις, τα Γκίλιαν Μπαλέ σύνδρομο και διάφορες άλλες αυτοάνωσες αντιδράσεις μπορεί να πυροδοτηθούν σε μια διέγερση της ανοσολογικής απάντησης, αλλά είναι σπάνια περιστατικά. Οι ειδικοί του Υπουργείου Υγείας συνεδριάζουν από τις 10 το πρωί, εκτιμώντας την επιδημιολογική κατάσταση σε κάθε περιοχή, για να εισηγηθούν τα νέα μέτρα που θα ανακοινωθούν στην ενημέρωση των 6.